Άγιο είχε ένας νεαρός οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της Παντάνασας. Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων και ώρα 5:30 το πρωί. Σε αυτό το σημείο κατέληξε το όχημα μετά από μια τρελή πορεία από τη γέφυρα, με τον οδηγό να πετάγεται αρκετά μέτρα παρακάτω. Έπεσε από τη γέφυρα το αμάξι, χτύπησε εδώ στην άκρη του δρόμου και από εκεί έφυγε και έπεσε μέσα στο χωράφι από κάτω. Ήταν πάρα πολύ λυπηρό, αλλά. Εσείς ακούσατε το θόρυβο? Ακούσαμε τη φασαρία και βγήκαμε τα σπίτια μας. Ήταν νεαρός, ίσως να ήταν πιωμένος. Το αγροτικό αυτοκίνητο έπεσε από τη γέφυρα της Παντάνασας από μεγάλο ύψος, με το όχημα να ακολουθεί μια τρελή πορεία στον κάτω δρόμο που οδηγεί στο λιμανάκι και να καταλήγει σε ελιά. Εμείς πηγαίναμε για ψάρεμα και είδαμε ότι εκείνη την ώρα ήρθε η αστυνομία και το ασθενοφόρο. Το αυτοκίνητο πρέπει να σκάσει εδώ πέρα και πήγε εκεί μετά. Τώρα, τι και πώς δεν πήγαμε να δούμε, γιατί εντάξει, δεν φοβηθήκαμε. Έντρομοι οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους και αντίκρισαν τον τραυματισμένο οδηγό ηλικίας 22 ετών, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι κάτοικος ανογείων. Έχει ξανασυμβεί περιστατικό εδώ πέρα. Μακάρι να είναι καλά το παιδί, να προσέχουμε στο δρόμο, να μην τρέχουμε. Το σημείο αυτό εδώ πέρα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Έχει φύγει αρκετός κόσμος. Είμαι εδώ στη γειτονιά και περνάω καθημερινά και πρέπει να έχουμε θέλει πολύ προσοχή το σημείο αυτό, λόγω της τροφής έρχεται από μια ευθεία, δεν ξέρω κάποια σήμανση αν μπορεί να μπει που να προστατεύει καλύτερα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα ενώ πετάχτηκε από το όχημα αρκετά μέτρα παρακάτω. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται και όπως μας ενημέρωσε ο διοικητής, κ. Τερζάκης, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Είναι πάντα επικίνδυνα όταν οδηγάς, είναι. Θέλει πάντα να προσέχεις, γιατί όπου και να είσαι, αυτό είναι τιμόνι, λίγο να σου φύγει. Τι θα πει, αν είναι γέφυρα ή αν είναι βουνό ή αν είναι χαράδρα ή αν είναι οτιδήποτε. Όταν προσέχεις, είσαι πιο ασφαλής. Θεωρώ ότι είναι θέμα... Είναι και τα γεγονότα τώρα με τον COVID, όλα αυτά είναι περιορισμένοι άνθρωποι, ξεφύγανε λίγο ή πιάνε λίγο παραπάνω. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο στην Εθνική Οδό στον Κόβο Κνωσού με ανατροπή οχήματος, με τον νεαρό άνδρα να τραυματίζεται ελαφρά, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μποτιλιάρισμα.